Το φράγμα των 6 ευρώ πέρασε το ελαιόλαδο της Ιτίας, εξέλιξη που χαροποιεί ιδιαίτερα τους παραγωγούς της περιοχής. Μια χρυσή χρονιά ήταν η φετινή, κάτι που διαφαίνεται τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του ελαιολάδου. Από άποψη τιμών ήταν μια πολύ καλή χρονιά τιμολογιακά. Δηλαδή εμείς είχαμε τα 5 ευρώ από την αρχή σχεδόν μέχρι τις αρχές του Απριλίου. Μετά σταματήσαμε γιατί οι τιμές κάνανε κάτι περίεργα ανεβάσματα και τώρα έχουν σκαρβαλώσει στα 6 ευρώ. Οι διαγωνισμοί που είχε κάνει ο αγροτικός συνεταιρισμός της Ζάκρου έχει βγάλει μέσο όρο 5-15 περίπου. Αυτή τη στιγμή όμως δίνονται προτάσεις από 6 ευρώ και πάνω. Θεωρώ ότι εάν το λάδι η τιμή μείνει σε αυτά τα επίπεδα θα είναι ότι καλύτερο για τον παραγωγό που τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαμένος έτσι κι αλλιώς από την τιμή του ελαιολάδου. Η φετινή ελαιοκομική περίοδος θα μείνει στην ιστορία, καθώς η πλούσια σοδιά του υγρού χρυσού έσπασε ρεκόρ δεκαετιών. Οι παραγωγοί της Ιτίας κάνουν τον απολογισμό της φετινής χρονιάς, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους. Ποιοτικά και ποσοτικά βγάλαμε καλά λάδια, δώσαμε πάρα πολύ καλά, οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την παραγωγή που μας πέρασε. Θεωρώ ότι η ποιότητα του ελαιολάδου που βγάλαμε ήταν αρκετά καλή. Στο σύνολο βγάλαμε γύρω στους 740 τόνους ελαιολάδου. Οι προσδοκίες των κριτικών για την επόμενη χρονιά είναι αισιόδοξες, παρά την ανησυχία που προκαλεί η έλλειψη βροχοπτώσεων στο νησί. Μας προβληματίζει γενικά, αλλά πιστεύω ότι φέτος, επειδή έχουμε εμείς πηγαία νερά και τα λοιπά, θα αντέξουμε στη λειψιδρία. Από ό,τι υπολογίζω και από ό,τι ξέρω και από ό,τι εκτιμώ και εκτιμήσει σε όλη τη Μεσόγειο, είναι ότι το λάδι και του χρόνου θα είναι ακριβό. Προς το παρόν η εικόνα που δείχνουν τα ελαιόδοντα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ικανοποιητική. Φαίνεται ότι η φετινή εισοδία θα είναι μεγαλύτερη από την περσινή, αν όλα πάνε καλά φυσικά, αν οι καιρικές συνθήκες ευνοήσουν. Μετά την φετινή χρυσή σοδιά, οι παραγωγοί της Κρήτης ετοιμάζονται να υποδεχθούν την επερχόμενη ελαιοκομική περίοδο, ελπίζοντας για μια εξίσου καλή χρονιά που θα αποφέρει κέρδη.